Το Junior NBA Cyprus επιστρέφει στην Κύπρο για δεύτερη διαδοχική χρονιά και διοργανώνεται από την Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. Μεγάλος χορηγός είναι η Show Easy από την Sita Mobile Vodafone, ενώ τηλεοπτικός συνεργάτης η Sita Vision. Η έναρξη της παρουσίασης ξεκίνησε με την κυρία Ελευθερία Χατζηστεφάνου, επιθεωρήτρια φυσικής αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, η οποία στην ομιλία της ανέφερε τον τρόπο διεξαγωγής του φετινού Junior NBA Cyprus. Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας έχει αποδεχθεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την πρόταση της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης για υλοποίηση του προγράμματος Junior NBA Link. Ακολούθως το λόγο πήρε ο Γενικός Διευθυντής της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Άθος Αντωνίου, ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων πως στόχος της Ομοσπονδίας είναι να δοθεί μεγάλη έμφαση στις αναπτυξιακές ηλικίες με το πρόγραμμα του Junior NBA Cyprus να αποτελεί μία από τις κινήσεις που γίνονται με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή προώθηση του αθλήματος στις μικρές ηλικίες. Να γίνεται μία πάρα πολύ ωραία διοργάνωση. Είδαμε τα παιδιά να το διασκεδάζουν, να γίνονται ωραίοι αγώνες, να γίνεται ένα μεγάλο event στο τέλος που ήταν το Final Four. Επόμενος ομιλητής ο Κίκης Κυριάκου, διευθυντής καταναλωτικής αγοράς στη ΣΥΤΑ, ο οποίος τονίσε πως με μεγάλη χαρά η ΣΥΤΑ στηρίζει για δεύτερη διαδοχική χρονιά τη διοργάνωση του Junior NBA Cyprus τόσο μέσω της Show Easy από τη ΣΥΤΑ Mobile Vodafone ως χορηγός, όσο και τη ΣΥΤΑ Vision ως τηλεοπτικός συνεργάτης, τονίζοντας πως η ΣΥΤΑ είναι πάντα δίπλα στον αθλητισμό, κυρίως όταν οι δράσεις αφορούν μικρά παιδιά και νέα άτομα. Είναι με ιδιαίτερη χαρά που για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά συνεργαζόμαστε με το NBA, την Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. Το λόγο στη συνέχεια πήρε η Κάλλη Χατζιοσήφ, σύμβουλος Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Νεολαίας, η οποία ανέφερε τη χαρά της που για τους επόμενους μήνες θα δούμε 30 σχολικές ομάδες να μεταμορφώνονται σε μικρές ομάδες από το μαγικό χώρο του NBA. Να ευχηθώ να δω τα ίδια χαμόγελα των παιδιών στον τελικό του Junior NBA όπως ήταν ακριβώς και πέρσι. Γιατί η πραγματική χαρά μέσα από τον αθλητισμό είναι η χαρά της προσπάθειας, η αποδοχή της νίκης και ο καλός διαχειρισμός της ήττας. Και αυτό είναι μια παιδαγωγική ανάγκη για το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Επίσημος προσκεκλημένος της διοργάνωσης ο Dragan Tarlats, θρύλος της Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας Καλαθόσφαιρας και πρεσβευτής του Junior NBA στην Ευρώπη. Ο Dragan Tarlats μεταξύ άλλων ανέφερε πως είναι με μεγάλη χαρά που βρίσκεται για δεύτερη διαδοχική χρονιά στην Κύπρο μετά την επιτυχία που σημείωσε την περσινή χρονιά η διοργάνωση. Αυτό που θέλουμε να δούμε είναι αυτό που επισημάνατε τώρα. 1000 παιδιά πέρυσι, παραπάνω φέτος. Παραπάνω χαμόγελα, παραπάνω χαρές. Θέλω να πετύχω μεγάλα πράγματα με την ομάδα μου. Πιστεύω ότι θα τα μπορέσουμε να τα κάνουμε αυτά τα πράγματα. Νιώθω και λίγο τυχερός από τη φανέλα και από την ομάδα επειδή ήταν ο αγαπημένος μου παίχτης, ο Μάικλ Τζόρνταν. Νιώθω πολύ ενθουσιασμένη, ανυπομονώ να ξεκινήσουμε τα παιχνίδια. Θέλω να δώσω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ΚΟ και στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού που διοργάνωσαν αυτόν τον θεσμό. Εύχομαι σε όλες τις ομάδες καλές επιτυχίες. Είμαι πολύ έτοιμο σίγουρα γιατί προπονούμουν πολύ καιρό για αυτό το πράγμα και σίγουρα μεγάλη ευκαιρία για μένα και για πολλά άλλα παιδιά. Με κάνει χαρούμενο και περήφανο. Διότι οι ομάδες που θα εκπροσωπήσουμε είναι τώρα πολύ ψηλά στο NBA για μεγάλους και ευχαριστούμε αυτούς που δημιούργησαν το NBA για μικρούς, το παιδικό NBA, για να μπορούμε και εμείς να παίξουμε και να χαρούμε το αθλήμα που μας αρέσει.